Γεια σας, είμαι ο Ρέστης Σωμαράκο Κουβιτάκης, διεθνής δικηγόρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στη φωτογραφία αυτή με βλέπετε το 1988 πιθανότατα να παίζω αμέριμνο σε μία παιδική χαρά στο Ντουμπάι. Τότε περνάγαμε 6 μήνες περίπου το χρόνο με την οικογένειά μου εκεί, γιατί εργαζόταν εκεί ο πατέρας μου. Οπότε στην πραγματικότητα κινούμασταν μεταξύ Αθηνών και Ντουμπάι. Και βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, σκέφτηκα πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος μας τότε, πόσο δύσκολο θεωρείται κάποιος από την Ευρώπη να ταξιδέψει και να ζήσει και να δραστηριοποιηθεί οικονομικά σε μια τρίτη χώρα, σε μια χώρα εκτός Ευρώπης. Μετά την περαιτέρω ενοποίηση της Ένωσης με τη συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά και σχετικά πρόσφατα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όλοι αυτοί οι περιορισμοί έχουν αρθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό συμβαίνει διότι έχουμε νέα φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον προσπαθούμε να έχουμε. Έχουμε ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά με τα κράτη του κόλπου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις χώρες της Νοτιού Αμερικής. Έχουν ενισχυθεί οι εμπορικοί μας δεσμοί, οι οικονομικοί μας δεσμοί. Η θεσμική σύγκληση, η οποία επιχειρείται τουλάχιστον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε όχι μόνο να έχουμε περισσότερη Ευρώπη, αλλά και ζητήματα οικονομικά να τα αντιμετωπίζουμε ενιαία με τις τρίτες αυτές χώρες. Οπότε νομίζω ότι με αφορμή αυτή την φωτογραφία, με αφορμή την σκέψη ότι ο κόσμος μας σε πολύ λίγα χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ και ότι ο κόσμος θα συνεχίζει να αλλάζει γιατί είναι ευμετάβλητος, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη για καλύτερη, αν θέλετε, εξωτερική πολιτική, περισσότερη Ευρώπη για ενιαία οικονομική πολιτική, για περισσότερη ευημερία και περισσότερη ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες.